Και τώρα κυρίες και κύριοι έχω κοντά μου το συνεργάτη της εκπομπής μας και τον περιοδικό μα Κέρκυρα, το Σταμάτη Γίνη. Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Ειρήνη, σε σένα και στους τελεθεατές. Για ακόμα μια εβδομάδα εδώ μαζί. Με θέματα για την κυριακή φύση και όχι μόνο φυσικά. Λοιπόν, σταμάτη μου την Κυριακή που μας πέρασε, 1η Απριλίου, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας μαζί και με άλλους συλλόγους, κάνατε περίπατο στον Ερημίτη. Ναι, είναι αλήθεια. Άλλωστε, το είχαμε αναγγείλει έτσι, ότι ο Σύριο Προστασία Περιβάλλοντο Κένικρα τα πήγαινε στον Ερημίτη έκτακτα, γιατί για φέτο δεν είχαμε προγραμματίσει περίπατο. Είχαμε πάει ε, πέρσι, μάλιστα είχαμε κόψει και την πρωτοχρονιά πίτα μα στο, στον Ερημίτη. Αλλά μετά τα γεγονότα πια των τελευταί, τελευταί, τελευταίων μηνών που πουλιέται να πω, ξεπουλιέται να πω καλύτερα, άρον-άρον ε, ο Ερημίτη, ε, είπαμε να επισκεφθούμε συμβολικά το οικοσύστημα του Ερημίτη, την παράκτη αζώνη του Ερημίτη και να προχωρήσουμε και να ξαναγήσουμε στον κόσμο που θα έρθει, να του πούμε τι συμβαίνει, να δει από κοντά τον Ερημίτη, να καταλάβει τι σημαίνει Ερημίτης και τι θέλουν να πουλήσουν. Να πούμε ότι μαζί μα ήταν οι, οι, οι φίλοι τη φύση και του περιπάτου ε, από το Σταυρό και ο Πολιτικό Σύλλογο Σινιών. Ο Πολιτικό Σύλλογο Σινιών είναι ο σύλλογο ο οποίο έχει τραβήξει το κύριο βάρο τη αντίσταση ενάντια στο ξεπούλημα του, του Ερημίδη. Ξεκινώντα εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 7-8 χρόνια, με μεγαλειώδει γενικέ συνελεύσει περίπου 1500 ατόμων, Έτσι. όπου ανάγκαζε τότε τρει βουλευτέ τη κυβέρνηση, υπουργού μάλιστα, να έρθουν να πάνε σε γενική συνέλευση, να δώσουν υποσχέσει ότι θα απολυθεί ο ερημίτη και αν θα δοθεί, θα δοθεί στο Δήμο ή στο Σύλλογο, να γίνει μια αξιοποίηση και όλα τα μπλά μπλά μπλά. Όταν οι πολιτικοί βλέπουν αντίσταση λαϊκή πάνε με το λαό και μετά όταν δεν υπάρχει μεγάλη αντίσταση, κάνουν τα παιχνίδια που θέλουν να κάνουν, έτσι. Ο σύλλογος λοιπόν, ο πολιτικός σύλλογος των Σινιών, ήταν και αυτός μαζί μας, προχωρήσαμε, να πούμε, ε, είδαμε όλη την Παρακτιαζώνη, είδαμε και τις τρεις Λιμνοθάλασσες, ξεκινήσαμε από τον ε, Άγιο Στέφανο Σινιών. Να πούμε ότι η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Πράγματι, ήτανε υπερβολικά μεγάλη θα έλεγα, ήταν, έμοιαζε με διαδήλωση, από αυτήν την άποψη ήταν πετυχημένη. Να πούμε την αλήθεια ότι αν κάποιοι άνθρωποι ήρθαν για την καθιερωμένη ξενάγηση που κάνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, επειδή ήμουν εγώ επικεφαλής, θα, 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 έλεγα ότι η ξενάγηση σαν ξενάγηση απέτυχε. Και ίσως γι' αυτό ε, ζητάμε συγγνώμη γιατί πάνω από 100, 120, 130 άτομα δεν μπορεί να τα δεν μπορεί να κάνει ξενάγηση. Έχεις μικρόφωνο μετά. Βέβαια, βέβαια. Σπάει σε διάφορε ομάδε και τα λοιπά, και εδώ είμαστε για, για μεγάλο διάστημα τη διαδρομή μαζί, αλλά από την εμπειρία που έχω εγώ πια μετά από πολλά χρόνια ξενάγηση στα οικοστήματα, ε, μέχρι 30 άτομα είναι μια χαρά. Παραπάνω κατά το προβληματικό. Όμω. Εντάξει, δεν ήταν τόσο εξανάγκη όσο να δείξουμε την παρουσία μα, τη μαζική μα παρουσία, σύλλογοι και άνθρωποι, πολίτε, ενεργοί πολίτε από, από, όλη την Ελλάδα, την Κέρκυρα και ήταν από τη Λευκή, μια αρκετή, από τη Βόρεια Καρκύρα. Υπήρχαν πόλη. δηλαδή κοντά σα και πολίτε που δεν είχαν ξαναπάει στον Ερημίτη. Όχι, οι περισσότεροι δεν είχαν ξαναπάει. Γι' αυτό ήρθαν τόσοι πολλοί. Του άρεσε αυτό που είδανε, του άρεσε ε, το οικοσύστημα, η παράχθεια ζώνη, δεν την ξέρανε, αρκετοί λέγανε τα καλύτερα λόγια έτσι, για αυτό που βλέπω μπροστά του. Εντάξει, η Ειρήνη είναι η καλύτερη περιοχή τώρα. Καλούμε του Ερκεραίου να πάνε να επισκεφτούν, να πάνε να κάνουν το μονοπάτι. Είναι τα πάντα δυσμένα, είναι τα πάντα κόκκινα, κίτρινα. Είναι πινελιέ του κίτρινου παντού. Οι λόφοι που, σβήνουν σιγά σιγά στη θάλασσα, σε πανέμορφε αγρογαλιέ, παραλίε μικρέ, είναι το κάτι άλλο. Άρα πάρα πολλοί δεν ξέραν τον Ερημίτη και γι' αυτό ήρθανε. Επαναβόταν υπερβολικά πολύ, άλλωστε φαίνεται και από τι από τις εικόνες, έτσι, ότι ο κόσμος ήταν πολύς, η, 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 η κεφαλή ήδη κόντευε να φτάσει στη Βρομόλυμνη και η Ουραμ μόλις ξεκινούσε από τον Άγιο Στέφανο Σινιών, έτσι, μπροστά πήγαινε ο σύλλογος των Σινιών και εντάξει εμείς επειδή είχαμε την ευθύνη της εκδήλωσης είμαστε πίσω γιατί υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, με αρκετές γυναίκες, Κυρίες που είχαν μικρά παιδάκια, οπότε αναγκαστικά πήγαιναν λίγο πιο αργά και είμαστε εμεί πίσω μαζί του να του βοηθήσουμε. Ε, Παραλαμβάνονταν πολύ πετυχημένοι, σαν διαδήλωση, σαν μια συμπαράσταση στον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι στι Ινιέ, στο Κασιόπι, στη Βόρεια Κέρκυρα, σε όλη την Κέρκυρα. Ε, ε, με αυτή την άποψη ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η εκδήλωση. Ξενάγησε τι μπορούσε να γίνει, είπα ορισμένα πράγματα, δύο φορέ μάζεψαμε κοντά όσο μπορούσαμε τον κόσμο. Οι τελευταίοι δεν ακούγανε, οι τελευταίοι ακόμα ερχόντουσαν. Όσοι και να φωνάξει, υπήρχε ένα αέρα, δεν μπορεί εύκολα να ακουστεί. Δεν πειράζει, δείξαν κατανόηση γιατί με τόσο κόσμο και οι ίδιοι ότι εδώ πια δεν είναι η κλασική μα ξενάγηση του συλλόγου περιβάλλοντο, είναι κάτι διαφορετικό. Από αυτή την άποψη το πετύχαμε. Απλώ οι άνθρωποι του Μουσικού Σύλλογου Σινιών ζητήσανε να το δείξουν τα μέσα. Γιατί και αυτοί ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Παραδείχνα πάρα πολύ ο κόσμο και θα έπρεπε τα μέσα να ήταν εκεί. Φυσικά, το Μακέρ ήταν εκεί. Έτσι, το Μακέρικα λοιπόν ήταν εκεί, τράβηξε πλάνα. Και δείχνει, μόνο εμεί δεν ήμασταν εκεί. Ε, δείχνει πλάνα. Ε, άρα εμεί κάνουμε το καθήκον μα απέναντι ε, στου ανθρώπου, τον πολιτικό σύλλογο ε, και στου άλλου συλλόγου και στου πολίτε. Δείχνουμε τη μαζική παρουσία και κατά μεγάλο τρόπο διαμαρτυρία του κόσμου για το ξεπούλημα του ερημίτη. Ε, Ειρήνη, έχουμε υποσχεθεί ότι θα το παρακολουθούμε στενά σαν εκπομπή. Σε λίγε, σε δύο-τρει εβδομάδε βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αν δηλαδή σε 20 μέρε, μα δεν είναι 20 είναι λιγότερο, μα πούμε ότι βγήκε αυτός που, σε αυτό που, σε αυτόν που δίνει το Ερημί, σε την προσφορά είναι ο ΤΑΔΕ. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Νομίζω πρέπει να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα τώρα να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, να μα δοθεί ο χρόνο να αντιδράσουμε, από την άποψη να κάνουμε μια μελέτη, να αποδείξουμε ότι ο τη. Το να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα. Για να σταματήσει η διαδικασία. Ναι. Έτσι. Το συζητάμε πολύ καιρό όμω. Ο χρόνος ναι. χρόνο περνάει και δεν γίνεται τίποτα. Ναι, δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω αν, αν τώρα θα, ο Πολιτικό Σύλλογο το, το Σιγιόν θα προχωρήσει. Είναι αναγκαίο να γίνουν αυτά τα πράγματα για να σταματήσει η διαδικασία, να μα δοθεί ο χρόνο να αποδείξουμε. Ότι ο ρεμίτη είναι τόσο σπουδαίο περιβαλλοντικά που δεν πρέπει να αξιοποιηθεί σε εισαγωγικά ή χωρί εισαγωγικά τουριστικά. Η κέρδη έχει πανέμορφα μέρη σε πολλά σημεία. Μπορεί να φτιαχτούν ξένοδοχεία, μονάδε, αν και αυτά που έχουμε είναι υπεραρκετά. Α λειτουργήσουν, α βελτιωθούν, α αναβαθμιστούν οι μονάδε που έχουμε. Και να τονίσουμε κάτι άλλο ότι στο σημείο εκεί που πήγαμε, απέναντί μα, ένα, ένα-ενάμιση χιλιόμετρο, ήταν το εξανήλιο. Ήταν η απέναντι όχθη τη Αλβανία. Είναι το βουθρωτό. Οι Αλβανοί, όλη την περιοχή του Βουθρωτού ε, την έχουν κάνει εθνικό πάρκο. Είναι εθνικό πάρκο. Τι πιο καλή απάντηση και δικιά μα, η απέναντι όχτη από το Βουθρωτό, ο ερημίτης δηλαδή, να γίνει και αυτό σε ένα εθνικό πάρκο, μια προστατευμένη περιοχή. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Αλβανία και η απέναντι όχτη μα τροφοδοτεί συνέχεια είτε με ζώα. Γεράκια, ετού, πεταλούδε, έντομα, αλλά ακόμα και με φυτικά σπέρματα, με φυτά, δηλαδή τα οποία παρασέρχονται παθητικά από τον άνεμο, έτσι να κάνει, σε σαν να με αντιαχτεί. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Άρα, ακριβώ. Είναι λοιπόν ο τροφοδότη σε χλωρίδα και πανίδα, σε ζώα και φυτά και η βίδρα. Μην ξεχνάμε και τη βίδρα, έτσι το, το υδρόβιο θηλαστικό. Από τη στιγμή λοιπόν που οι Αλβανοί κάνανε και την περιοχή Εθνικό Πάρκο. Η απάντηση λοιπόν, η σωστή, η υπερβολική είναι να γίνει και ο Ερημίτη mm. ένα εθνικό πάρκο. Ναι. Έτσι. Να είναι πύρευτο, να έχει τα μονοπάτια του, να το χαίρεται ο καθένα, να πάει προχωρήσει. Και επειδή ε, το αξίζει πάνω απ' όλα. Ε, Ακριβώ επειδή το αξίζει και επειδή είναι ο τροφοδότη τη πόλη χερκίδα. Πραγματικά είναι ο τροφοδότη τη μεριά τη Αλβανία και τη υπηρετική ακτή σε φυτά και σε ζώα. Αυτό πρέπει να το αποδείξουμε. Και πιστεύω ότι αν το αποδείξουμε, όχι πια στου Έλληνε, γιατί αυτοί δεν ακούνε. Ο αγώνα πρέπει να παιχτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το αποδείξουμε γράφοντα σε αγγλικό κείμενο. Αποδεικνύοντα την περιβαλλοντική σημασία του Ερημίτη σε αγγλικό κείμενο στι Βρυξέλλε, δηλαδή σε ελληνικό που θα μεταφραστεί. Αυτό εννοώ έτσι. Και να το παλέψουμε εκεί, γιατί εκεί μπορεί και να ακούσουν, κάποιοι να ακούσουν, είτε δυνάμει. Αντίπαλε, αντιπολιτευόμενε, πολιτικέ, κοινωνικέ υπάρχουν δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άντως, κάτι που είναι ευαίσθητε. Πρέπει κάνουμε, δεν υπάρχει χρόνο όπω εσύ και εσύ. Άλλωστε, μετά τον ερημίτη έρχεται η σειρά τη κορισίων. Κυκλοφορεί Εβραίο, το ξέρουμε, ε, ακούγεται παντού. Κορυσίων. Έρχεται πια η σειρά και τη διάσημη Κορυσίων. Ε, πάνε μαζί δηλαδή. Πακέτο Ερημίτης, και μετά Κορυσίων και μετά τι άλλο. Ε, δε, εντάξει. Δεν τα έχουμε. να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάποιοι στηρίζονται τον ερημίτη, δεν χτυπάει τον τουρισμό. Μην μας παρεξηγήσουν, ε. Εμείς θέλουμε τον τουρισμό εκεί που υπάρχει, θέλουμε την προστασία του περιβάλλοντος εκεί που, εκεί που υπάρχει, την αγροτιά μας, την αλληλεία μας, τις πόλεις μας. Θέλουμε κάτι σαν χρήση ζώνες γης, να ξέρουμε ότι αυτό είναι για το περιβάλλον. Ας τα αφήσουμε. Α τα αφήσουμε να είναι στη χλωρίδα, στην πανίδα, να το χαιρόμαστε εμεί. Αυτό η περιοχή είναι πανέμορφη τουριστικά. Α την αναβαθμίσουμε, Όχι να την αφήσουμε. Όλα τα τουριστικά μα θέλουν αναβάθμιση. Θέλουν δουλειά, να δουλέψουμε. Εκεί είναι ο ελαιόνα μα. Α τον προστατέψουμε, α τον καλλιεργήσουμε, α παράγουμε. Εκεί είναι οι αμπελόνες μα. Δεν λέμε να μην αξιοποιηθεί. Λέμε την πευρολογική αξιοποίηση και. Δεν είμαστε ενάντια στο τουριστικό, στην τουριστική δράση στην Κέρκυρα. Εμεί θέλουμε και τουρισμό, θέλουμε όμω ένα βαθμισμένο τουρισμό, θέλουμε καλύτερο τουρισμό γιατί η Κέρκυρα, το έχουμε τονίσει πολλέ φορέ, αξίζει σαν νησί και σαν τοπίο, καλύτερο τουρισμό και όχι πολλέ φορέ τη μίζερη τουριστική εικόνα που δείχνει.